Στην Ελλάδα είμαστε υποχρεωμένοι να δημιουργήσουμε κλάδους από το μηδέν και νέες εταιρείες από το μηδέν. Ό,τι είχαμε ως τώρα, για διάφορους λόγους έχει χρεοκοπήσει ή έχει φτάσει στα όρια του. Ούτε πολλά χρήματα χρειάζεσαι πια, ούτε γραφεία, ας πούμε, κάποια fixed cost. Το σημαντικό όταν ξεκινάει κάτι είναι η ομάδα. Η ιδέα δεν έχει καμία αξία. Όλη η δυσκολία είναι στο να πάρεις το ρίσκο που έχει να κάνει με το χρόνο που θα διαθέσεις και με τα χρήματα που θα διαθέσεις, στο να υλοποιήσεις μια ιδέα. Ο χώρος που βρισκόμαστε υποστηρίζει τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αξιοποιήσουν το ερευνητικό αποτέλεσμα. Δεν είναι τυχαίο γεγονός ότι το ΙΤΕ έχει καταθέσει μέχρι σήμερα περισσότερες από 100 πατέντες εθνικές και διεθνείς. Επιδιώκουμε δραστηριότητες όπου έχουν και μια συνέχεια. Προσπαθούμε να κλείσουμε το κενό ανάμεσα στην κλασική εκπαίδευση και στην πραγματικότητα της οικονομίας. Οι κρατικοί φορείς επί της ουσίας αυτή τη στιγμή στέκονται αντίπαλοι. Όχι στις προθέσεις, άρα στην πραγματικότητα της γραφειοκρατίας που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μη σου φάνει παράξενο αν η πλειονότητα των αγροτών, των επιχειρηματιών όμως στην Ελλάδα, σε λίγα χρόνια δουλεύει με το λάπτοπ μέσα στο χωράφι. Τι έχει γίνει στην Ελλάδα μετά το 2008-2009. Έχει γίνει μια επανάσταση μέσα από την κοινωνία, από τα grassroots. Βγαίνει μια νέα επιχειρηματική τάξη και δημιουργείται ένα νέο ήθος. Μια νέα ηθική.